το ταλέντο να στελεχώσουν αυτές τις εθνικές ομάδες. Αυτός είναι ο σκοπός της σημερινής επίσκεψης. Αυτό που θα κάνουμε σήμερα, επειδή είμαστε πάρα πολύ, θα βοηθούμε σε γκρουπ ηλικιακά, πρώτα με 1.000, κάποιους 2.000, μετά 2.000, μετά 2.000, θα χωριστούμε, θα δούμε 40 λεπτά κάθε γκρουπ, με απλά πράγματα, λίγο ατομική τεχνική, λίγο τρέξιμο και λίγο διπλό, θα παίξουμε για να σας δούμε. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία, όπως πεις και εσύ, Γιώργο, μεταξύ και του Δήμου και της ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ και βεβαίως των εθνικών ομάδων. Σήμερα λοιπόν έχουν έρθει δύο μεγάλες δόξες του ελληνικού μπάσκετ, δύο καταξιωμένοι Έλληνες προπονητές, όπως είναι ο Κώστας Μίσας και ο Γιώργος Λιμνιάτης, και σε ένα πρόγραμμα ανίχνευσης ταλέντων σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα βρίσκονται στην Τριπολή. Είναι παιδιά από την Αρκαδία και από τη Λακωνία. Τώρα εδώ, τα καλύτερα ταλέντα σε ηλικίες γεννημένα το 1999, το 2000, το 2001 και το 2002. Γίνεται καλή δουλειά στα σωματεία και της Αρκαδίας και της Λακωνίας, και οφείλω και να τους ευχαριστήσω για τη δουλειά που κάνουν, αλλά και να τους συγχαρώ. Με αποτέλεσμα να έχουμε δύο μεγάλους Έλληνες προπονητές σήμερα να δουν τα ταλέντα. Είναι ουσιαστικά μια προεπιλογή για την προεθνική ομάδα στην κατηγορία των παιδών. Το ελληνικό μπάσκετ θεωρούμε ότι έχει παρελθόν, έχει παρόν και έχει σίγουρα μέλλον. Γιατί λοιπόν μέσα από αυτά τα παιδιά και μέσα από αυτή τη διαδικασία του ανεπτυξιακού προγράμματος να με δούμε κάποια παιδιά από την ευρύτερη μας περιοχή σε εθνικές ομάδες, όπως παλιότερα είχαμε δει και αγόρια και τον Έτσελ. Εμείς τα τελευταία τρία χρόνια αυτό που κάνουμε είναι να πραγματοποιούμε επισκέψεις ολόκληρη την Ελλάδα για να δούμε τα παιδιά στη μικρή ηλικία που θα μπορούν να στελεχώσουν την Εθνική Παμπέδων, που ουσιαστικά είναι η ομάδα προθάλαμος για τις πιο μεγάλες εθνικές ομάδες, και ο στόχος είναι να δούμε κατά πρώτο λόγο μια καταγραφή των παιδιών που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, και δεύτερο να δούμε ποια παιδιά έχουν την ικανότητα, χωρίς βέβαια αυτό να είναι κάτι που είναι σίγουρο, γιατί βλέπουμε ότι σε αυτές τις ηλικίες η ανάπτυξη και η βελτίωση ενός παιδιού αλλάζει, γιατί είναι πολύ μικρά, και χρόνο με το χρόνο βλέπουμε παιδιά που ίσως ήταν καλύτερα την προηγούμενη χρονιά να τα έχουν ξεπεράσει, παιδιά που ήταν πιο πίσω. Οπότε ο στόχος μας είναι να βλέπουμε τα παιδιά, να παρακολουθούμε την εξέλιξή τους, και από εκεί και πέρα κάποια παιδιά που μπορούν να στελεχώσουν την Εθνική Παμπέδων ή αργότερα την Εθνική Παιδών Εφήβων και Νέων, να μπορούμε να τα βοηθήσουμε, να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις ώστε να παρουσιαστούν πιο έτοιμοι σε αυτό το ταξίδι που πραγματοποιούν. Από την προηγούμενη φορά που ήρθατε στην Αρκαδία, είχατε διαλέξει κάποια ταλέντα την περσινή χρονιά? Είδατε ότι από εδώ από την Αρκαδία υπήρξαν παιδιά τα οποία μπορούσαν να στελεχώσουν κάποια τμήματα? Όσο είχε να κάνει με την περσινή ομάδα των Παμπέδων, δεν υπήρξαν κάποια παιδιά που μπορέσαν να μπουν στο πρόγραμμα της Εθνικής Παμπέδων. Αλλά στις πιο μικρές ηλικίες, παραδείγματος χάρη θυμάμαι παιδιά του 2000, υπήρχαν 2-3 παιδιά που ήταν αξιόλογα, και θέλουμε φέτος να δούμε και την εξέλιξή τους για να δούμε άμα μπορούν σιγά σιγά να μπουν σε αυτή την ομάδα. Γενικότερα ξέρουμε όλοι ότι το πρόβλημα της επαρχίας είναι πολύ μεγάλο, γιατί τα παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα να δίνουν πολλά παιχνίδια, και τα παιχνίδια είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για τη βελτίωση ενός παίκτη σε αυτή την ηλικία. Όσο και προπόνηση να κάνουν, τα παιχνίδια είναι αυτά που σε βελτιώνουν. Η επαρχία υστερεί σε σχέση με αυτό με τις μεγάλες πόλεις, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη. Αλλά από εκεί και πέρα ξέρουμε ότι σε βάθος χρόνου το ελληνικό μπάσκετ έχουν στελεχώσει πολλοί παίκτες από την επαρχία, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί. Ναι, η επίσκεψή μας εντάσσεται σε ένα γενικότερο πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην ελληνική ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης. Με την τελευταία τριετία μιας αναπροσαρμογής λόγω των συγκεκριμένων συνθήκων, οι οποίες γενικότερα υφιστάμεθα. Με βασικό στόχο την καταγραφή της αντίστοιχης ηλικίας όλων των παιδιών σε πανελλαδικό επίπεδο. Περίπου βλέπουμε ένα αριθμό κοντά στα 600 παιδιά σε όλη την Ελλάδα, και συνέχεια μπαίνουμε σε μια διαδικασία μετά την καταγραφή και την ανίχνευση κάποιων επιλογών σε διάφορες μορφές και διάφορα στάδια. Οι παράμετροι οι οποίοι κρίνουμε γενικότερες επιλογές έχουν διάφορα επίπεδα, όπως είναι σωματοδομή, όπως είναι τεχνική κατάρτιση, όπως είναι αντίληψη. Είναι κάποια στοιχεία που μας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξουμε κάποια παιδιά σε πρώτη φάση, σε ένα ευρύ φάσμα, και από εκεί και πέρα βέβαια αρχίσουμε και εξειδικεύουμε διάφορες μορφές επιλογών, έτσι ώστε να έχουμε παιδιά
καταγεγραμμένα και να και ενδιαφερόμαστε για αυτά σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Νομίζω ότι το μπάσκετ τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο σε όλη την περιοχή, κυρίως της Αρκαδίας, αλλά και στην ευρύτερη περιφέρεια Πελοποννήσου. Και είναι χαρά μας που πολλές φορές κατεβαίνουν από την Ομοσπονδία οι ομοσπονδιακοί προπονητές και συγκεκριμένα σήμερα δύο μεγάλα ονόματα του ελληνικού μπάσκετ, ο Κώστας Ομίσας και ο Λιμνιάτης, που έχουν μια ιδιαίτερα σημαντική παρουσία στο όλο οικοδόμημα του ελληνικού αθλητισμού, αλλά και του ιδιαίτερα του μπάσκετ. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς ως αυτοδιοίκηση, προσπαθούμε να διατηρούμε τους αθλητικούς χώρους κατά κύριο λόγο σε ένα επίπεδο ώστε να μπορούν τα παιδιά να έρχονται και να αθλούνται. Και από εκεί και πέρα, στα πλαίσια των δυνατοτήτων, προσπαθούμε να βοηθάμε όσο μπορούμε και τους αθλητικούς συλλόγους. Δήμαρχε, όσον αφορά, περνάμε σε ένα άλλο άθλημα τώρα, όχι στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο. Έχουμε κάποια εξέλιξη με το θέμα του γηπέδου της Θεγέας? Είναι το σχέδιο της σύμβασης παραχώρησης από τον Τεγιατικό προς το Δήμο Τρίπολης. Είναι έτοιμο και θα έρθει για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πέμπτης. Είναι μέσα στα θέματα και ελπίζουμε, αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, που δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες, να μπορέσουμε τον επόμενο χρόνο να εντάξουμε ένα συνθετικό χλωροτάπητα και σε αυτό το γήπεδο, για να μπορούν όλες οι ομάδες του ποδοσφαίρου, κυρίως οι αεραστεχνικές, να παίζουν σε τεχνητό χλωροτάπητα.